Μέρα και σένα, ναι. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, εγώ σήμερα θέλω να το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Επειδή για τα κρούσματα τα ξέρουμε, τα είπαμε και χθες. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε στις επαφές των κρουσμάτων. Υπάρχει ένα κενό στην ιχνηλάτιση, δεν ξέρω αν είναι και λόγω προσωπικού, αλλά και λόγω του μεγάλου αριθμού των επαφών που έχουν μπει πλέον στη λίστα. Θα μιλήσουμε βεβαίως μετά και με τη Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών. Ωστόσο, ποιοι θεωρούνται επαφές που πρέπει, κύριε Καραγιάννη μου, να μείνουν στο σπίτι και να κάνουν αυτοπεριορισμό μέχρι να τους ειδοποιήσει η ομάδα της ιχνηλάτισης? Πρώτιστα, εάν αναγνωριστεί ένα κρούσμα, εκείνοι που πρέπει να μείνουν στο σπίτι είναι οι οικείοι του, διότι έχουν στενή επαφή καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, βρισκόμενοι στο ίδιο σπίτι, συντρώγοντας, βλέποντας τηλεόραση και ούτω καθεξής. Φυσικά, πολλές περιπτώσεις από το προηγούμενο κύμα μπορεί μια οικογένεια να είχε 4 άτομα, 5 άτομα και κάποτε βγαίναν μόνο οι 3 θετικοί. Κάποια από τα παιδιά δεν βγαίνανε θετικά. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή δεν είναι αναγκαίο ότι όλοι μέσα σε έναν σπίτι θα βγουν θετικοί. Επομένως, από τους άλλους, εάν πρόκειται παραδείγματος χάρη από άτομα που εργάζονται σε γραφειακούς χώρους, οι οδηγίες από το ECTC λένε συνολικά 15 λεπτά κατά τη διάρκεια ενός 24ωρου από απόσταση μέχρι 6 ποδιών μακριά. Δηλαδή, αν έρθεις πιο κοντά από 6 πόδια και έχεις συνολικά μια ανέκθεση σε ένα θετικό κρούσμα για 15 λεπτά, τότε θεωρείσαι στενή επαφή. Μάλιστα. Άρα, ουσιαστικά, εντάξει, επειδή το βλέπουμε και μετά, όμως πέραν από τους οικείους σου, είναι και άνθρωποι που εργάζεσαι μαζί τους ενδεχομένως στο ίδιο γραφείο. Εκεί τι γίνεται? Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς είμαστε βεβαίως με τις μάσκες μας εκτός του στούντιο. Είμαστε με τις μάσκες μας, αλλά είμαστε σε ένα γραφείο. Και πάρα πολλά άτομα δουλεύουν και σε 1 και σε 2 και σε 3 πόστα διαφορετικά. Εάν ένα άτομο μέσα σε ένα πόστο βρεθεί θετικό, τότε όλοι θεωρούμαστε στενή επαφή. Εξαρτάται πόσο κοντά είναι ο ένας στον άλλον. Εάν, θεωρητικά πρέπει να υπάρχουν 2 μέτρα απόσταση του ενός γραφείου από το άλλον. Μάλιστα. Δεύτερον, δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η εναλλαξιμότητα μεταξύ των γραφείων. Διότι κάποιος που είναι μολυσμένος και αγγίζει παραδείγματος χάρη σε ένα keyboard του computer ή ένα μικρόφωνο ή έναν τηλέφωνο τέλος πάντων και φεύγει χωρίς να απολαμβανθεί ο χώρος και έρχεται άλλος και κάθεται εκεί πέρα, τότε μπορεί να μολυνθεί. Ναι. Εάν ο προηγούμενος ήταν μολυσμένος. Δηλαδή αυτές οι επιφάνειες τις οποίες ονομάζουμε high touch areas, δηλαδή επιφάνειες που αγγίζονται πολύ πολύ συχνά από πολλαπλά άτομα, θεωρητικά θεωρούνται πώς να το πούμε, υψηλού κινδύνου. Επειδή συμβαίνει σε πολλές δουλειές, σε πολλά και στα γραφεία και όχι μόνο εδώ. Απλώς έθεσε ένα παράδειγμα εμάς, γιατί ξέρω πώς εργαζόμαστε, αλλά σε πάρα πολλά γραφεία συμβαίνει το ίδιο. Ακριβώς, και πρέπει να πούμε ότι πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο τρόπος είναι και ένας τρόπος μετάδοσης του ιού. Μπορεί να είναι πόμολα, μπορεί να είναι switch για τα φώτα, μπορεί να είναι τηλέφωνα τα οποία είναι κοινά, μπορεί να είναι μια καρέκλα, το πίσω μέρος της καρέκλας που αγγίζεις για να την τραβήξεις πίσω να καθίσεις. Πρέπει να είσαι προσεκτικός σε τέτοιες περιπτώσεις, σε έναν χώρο ο οποίος χρησιμοποιείται από πολλαπλά άτομα και δεν ξέρεις τι έκανε ο προηγούμενος από σένα. Ναι. Σωστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εργασιακό τομέα, έχουμε ακούσει ότι πλέον όταν κάποιος είναι στενή επαφή ή είναι στο οικογενειακό περιβάλλον ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε έρθει σε επαφή και είναι θετικός στον κορονοϊό, θέλουν χαρτί με αρνητικό τεστ. Αυτό συνεχίζει να ισχύει, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Άρα πρέπει να κάνουν το τεστ. Το θέμα είναι ότι μέχρι να τους κάνει η ιχνηλάτιση το τεστ παίρνει κάποιες μέρες, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση και αυτό το άτομο να μην μπορεί ούτε μόνος του να πάει να κάνει το τεστ. Το ξέρω αυτό το πράγμα, μου το έχουν αναφέρει πάρα πολλά άτομα τις τελευταίες μέρες, ότι υπάρχει καθυστέρηση. Μπορεί μετά την καθυστέρηση να τους πάρουν δείγμα, το οποίο μπορεί να είναι 4-5 μέρες μετά που αναπτύξαν τα συμπτώματα, και μετά αρχίζει και μετράει το 15ήμερο από την ημέρα που βγήκε το τεστ και όχι από την ημέρα που παρουσίασαν τα συμπτώματα. Αυτόν δημιουργεί μια αντίδραση από πολλούς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευθετηθεί. Επίσης, αυτό που βγήκε χθες και είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ότι όλη η Ευρώπη χρειάζεται, λέει, να επιταχύνει σοβαρά τους ρυθμούς της στη μάχη εναντίον του νέου κορονοϊού. Πώς αλλιώς, εκτός από το εμβόλιο, μπορούμε να επιταχύνουμε σοβαρά τους ρυθμούς μας στη μάχη εναντίον του κορονοϊού? Νομίζω το τι εννοούν εκεί πέρα είναι τα lockdown, τα οποία πολλές κυβερνήσεις δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να επιβάλλουν στον πληθυσμό τους. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδος μέχρι ότου βγει το εμβόλιο. Δηλαδή δεν έχουμε τον εμβόλιο, μόνος άλλος τρόπος για να περιοριστεί η εξάπλωση σε χώρες όπου παρουσιάζεται τρομερή έξαρση του ιού, όπως η Γαλλία παραδείγματος χάρη, με πέρα από 50.000 κρούσματα κάθε μέρα, τότε εκεί είναι τα τοπικά lockdown, εάν όχι το οριζόντιο lockdown. Ναι, και στην Ισπανία διαβάζω ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ανακοινώθηκαν 52.188 περιπτώσεις μολύνσεων. Μιλάμε για τραγικά, πολύ μεγάλα νούμερα. Εμείς από τα νούμερα των τελευταίων ημερών, κύριε Καραγιάννη, τι συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε? Υπάρχει μια σταδιακή πτώση. Φυσικά τις τελευταίες 2 μέρες όλοι γνωρίζουμε ότι το Σαββατοκυριακό 2 από τα εργαστήρια δεν εργάζονται. Γι' αυτόν και ο αριθμός των δειγμάτων είναι χαμηλότερος. Ελπίζω η πτώση που είδαμε τις τελευταίες 2-3 μέρες να μην είναι πλασματική, να είναι πραγματική. Αναμένω ότι σήμερα, λόγω της επαναλειτουργίας των 2 εργαστηρίων, θα έχουμε ίσως μια άνοδο, και ελπίζω αυτή η άνοδος να μην είναι σημαντική, να κυμανθεί γύρω στα 100 με 120 αν είναι δυνατόν, πράγμα που θα είναι θαρρυντικό, και μετά ίσως δούμε μια σταδιακή πτώση, πράγμα που θα σημαίνει ότι και τα μέτρα αποδίδουν και ότι ο κόσμος τα εφαρμόζει. Ναι, και με αυτή την έννοια, αν το πάμε και λίγο πιο μετά με τους ίδιους ρυθμούς, ενώ αν δούμε πτώση, βεβαίως θα χαλαρώνουν λίγο τα μέτρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάβουμε να προστατευόμαστε και να προστατεύουμε και τους άλλους. Γιατί κάτι τέτοιο κάναμε πριν από λίγο καιρό και είδαμε ότι δεν μας βγήκε σε καλό. Ναι. Φυσικά, τα μέτρα ίσως να χαλαρώσουν, αλλά ο κόσμος δεν πρέπει να χαλαρώσει μετά, διότι θα επανέλθουμε στο ίδιο επίπεδο πάλι. Ναι. Μπαίνουμε σε χειμερινούς μήνες, θα συνοστιζόμαστε περισσότερο σε κλειστούς χώρους, και κατ' επέκταση η πιθανότητα να δούμε εξάρσεις οι οποίες πάλι να μας ξεφύγουν είναι εκεί. Κύριε Καραγιάννη, τις τελευταίες μέρες, μέσα από τους ελέγχους που γίνονται στα αεροδρόμια, βλέπουμε ότι προκύπτουν διψήφια αριθμοί κρουσμάτων. Κάτι το οποίο το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν. Μας προβληματίζει καθόλου αυτό? Εμένα με προβληματίζει, διότι τα κρούσματα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή μόλυνσης πάλι και έξαρσης στην κοινότητα, διότι κάποιος θα μας διαφύγει. Αυτόν είναι ένδειξη ότι άλλες χώρες από τις οποίες δεχόμαστε τουρίστες έχουν αυτή τη στιγμή εξάρσεις, και λόγω του υψηλού αριθμού των περιστατικών κάποιοι από αυτούς που ταξιδεύουν θα μας βγουν θετικοί. Είναι αναμενόμενο αυτό. Και η ίδια η Κίνα εστιάζει στα αεροδρόμια της για να σταματήσει την επανεισδοχή στην χώρα, με αποτέλεσμα να τα περισσότερα από τα κρούσματα που έχουν να είναι όλα εισαγόμενα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε υπομονή, θα είμαστε πιστοί στα μέτρα. Βεβαίως, φουντώνουν τα δημοσιεύματα πλέον, είναι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν πλέον να συμμορφωθούν και λένε ότι είναι κουρασμένοι. Είναι μια μεγάλη μερίδα κόσμου, η οποία αυτή η μερίδα την βλέπω να μεγαλώνει τις τελευταίες εβδομάδες, κύριε Καραγιάννη. Τα βάζουν βεβαίως με όλους και με όλα, και με την επιδημιολογική ομάδα και με τα μέσα ενημέρωσης και με το Υπουργείο, γενικότερα με όλο τον κόσμο, γιατί συμβαίνει παντού η πανδημία. Είναι παγκόσμια. Πάντοτε υπάρχει μια μερίδα του πληθυσμού η οποία δεν θέλει να συμμορφωθεί. Ελπίζω η μερίδα αυτή να μην είναι τέτοιου αριθμού η οποία να μας καταστρέψει αυτά που προσπαθούμε να επιτύχουμε.